Αντίο στην πιαγωγό που ήταν πάντα με το χαμόγελο. Αντίο στην Ειρήνη που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, αλλά η ζωή της κόπηκε βίαια, είπαν σήμερα οι δικοί της άνθρωποι. Τι να πω. Κρίμα. Η οικογένεια της Ειρήνης, ο σύντροφός της που θα ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας το Σάββατο που μας πέρασε, αλλά δεν πρόλαβαν, τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία. Φίλοι συντετριμμένοι αδυνατούν να πιστέψουν πως η χαρά που όλοι περίμεναν μετατράπηκε σε θλίψη και ο γάμος της Ειρήνης που σχεδίαζαν τόσο καιρό κατέληξε σε μια τραγωδία. Δυο εβδομάδες, όπως είναι όλες οι γυναίκες που είναι να παντηθούν, γυάλιζα, έλαμπε. Καταλάβατε, είχε τρεις φορές παραπάνω χαμόγελο. Η άτυχη κοπέλα παρασύρθηκε από μηχανάκι που οδηγούσε ένας 20χρονος αλβανικής καταγωγής και την εγκατέλειψε μπροστά στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Ο 20χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Η νεαρή νηπιαγωγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν τα κατάφερε. Το χαμόγελό της έσβησε για πάντα. Αυτή η κοπέλα, από ό,τι έμαθα, προσπάθησε να περάσει το δρόμο. Ξέρω ότι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο όμως. Ραγίζει οι καρδίες η ανάρτηση του ιδιοκτήτου του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κορζάνη, όπου εργαζόταν η άτυχη Ειρήνη. Αυτή την ώρα θα έπρεπε να είμαστε στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και να είμαστε με τα παιδιά που τόσο λάτρευες, που τόσο σε λάτρευαν. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι για το γάμο σου. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα σε δω χαμογελαστή, όπως ήσουν πάντα.